Ζεστό που είναι και φθηνό, φτιάχνετε γρήγορα σε ένα λεπτό. Μα τι φθηνό να βρεις την εποχή μας μέσα στην κρίση με το ευρώ. Και όμως είναι σχετικά οικονομικό, είναι και πάρα πολύ γνωστό στους ξένους. Έχετε χιούμορ, έχετε ωραίες φάτσες. Νομίζω ότι είναι τα συστατικά για να περάσουμε εμείς καλά και οι τηλεθεατές ακόμα καλύτερα. Προσέξτε, μην γίνετε επαγγελματίες. Είσαστε σαν όταν σας άκουσα, είναι η τέλεια μαθητική μπάντα που σε ξεσηκώνει. Και θέλω να ρωτήσω, Ευγενία, σ' αρέσει με τζατζίκι? Εμένα μου αρέσει το σουβλάκι με απ' όλα, αλλά παχαίνει πολύ και τα αποφεύγω. Τρώτε πολλά εσείς? Εντάξει, τρώμε μέχρι 3, 4, 5. Και πόσε τα βρω, παιδιά. Ανάλογα τι πρόβε. Τα καίνε όλα, βέβαια. Με τέτοιο τραγούδι και τέτοιο χορό και εγώ δεν τα πάντα, δεν το συζητώ. Ναι, είμαστε λίγο μπαντάτσι. Εμένα με έχετε λίγο μπερδέψει. Ενώ με προβληματίζει ο στίχο, γιατί. Εντάξει, δεν λέει και κάτι τρομερό. Το λέτε με τόσο κέφι, λες και τραγουδάτε, δεν ξέρω κι εγώ ποιο τέλειο τραγούδι υπάρχει. Αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή κάποιο που δεν καταλαβαίνει ελληνικά και σας ακούνε τραγουδάτε, νομίζω ότι τραγουδάτε κάτι το καταπληκτικό. Και η ενορχήστρωση πάντως. Ναι, έχουμε διάφορα. Μπιλιάχ, με την καλή έννοια. Ναι. Δηλαδή, ήτανε σουβλάκι με απ' όλα. Λοιπόν, όχι για να σοβαρευτούμε, θα ήθελα να σας ακούσω ξανά, όχι σήμερα όμως, την επόμενη φορά, σε κάτι λίγο διαφορετικό. Το επόμενο τραγούδι, αν περάσουμε, είναι η στίχη αφιερωμένη σε εσάς. Τι είναι, παιδί μου, για την κυρία Μανολίδου τώρα. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι θα πει ο Γιώργος, θα πει ο Γιώργος. Κυρία Μανολίδου, λέγεται One Night Stand. Για καλό το λέμε. Λοιπόν, αφήστε το, θα το ακούσουμε. Για καλό το λέτε, προφανώς. Ευχαριστώ. Οπότε πιο καλό σου φαίνεται η στίχη με τις πατάτες και το σουβλάκι παρά το επόμενο. Φανταστικό ήτανε. Ψηφίζουμε 2-3 από ό,τι υποψιάζομαι. Οκ, εντάξει, ήτανε φορταστικό.